κάνουμε κάτι παρουσία σας, τόσο στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, όσο και τον εκπρόσωπο της διαχειριστικής αρχής. Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, το συγκεκριμένο έργο που αφορά το εξήφλεξ είναι στις εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής των κοινωνιών για την πρόθεση του θεματικού τουρισμού. Είναι ένα από τα έργα τα οποία υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της βιώσιμης της ανάπτυξης του Δήμου Πατέρων. Λίγα λόγια για την ταυτότητα του έργου. Πλέον του τίτλου χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Διοικητικό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 14-20. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του φοιτητών είναι περίπου 158.000. Είχε διάρκεια υλοποίησης 8 μήνες με έναρξη της 13 Γενάρη του 2021 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Η επιμέρουσα υπηρεσία είναι το Τμήμα Σχεδιασμού και Μελετών του Δήμου και ο ανάδοχος είναι η εταιρεία ΦΕΙΣΑΛΑΦ. Ποιος είναι ο σκοπός και η δράση του έργου? Πολύ σύντομα. Το έργο κινείται σε δύο πυλώνες, την ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού και δεύτερο πυλώνα την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Οι δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτού του έργου είναι μια πλατφόρμα προώθησης της Πάτρας ως τουριστικού προορισμού και αλληλεπίδραση επισκεπτών που έχει μέσα κυρίως το περιεχόμενο το οποίο αφορά τον θεματικό τουρισμό. Αυτή είναι web πλατφόρμα. Παράλληλα υλοποιήθηκε και εφαρμογή σε κινητές συσκευές, τα δύο πιο γνωστά λειτουργικά, iOS και Android. Αναπτύχθηκε νέο περιεχόμενο. Επίσης υλοποιήθηκε πλατφόρμα πιστότητας και επιβράβευσης και αυξήθηκαν και υλοποιήθηκαν επιπλέον υποδομές όπως η υποδομή Wi-Fi hotspot, καθώς και η εγκατάσταση QR code και προωθητικό υλικό. Αυτή είναι η επίσημη διεύθυνση της πλατφόρμας του τουριστικού της Πάτρας του τουριστικού προορισμού, είναι το explore.patros.gr. Αυτή είναι μια διαδικτυακή δήλωση στα ελληνικά και στα αγγλικά πολυμεσική πλατφόρμα για την ανάπτυξη της πόλης και κυρίως των σημείων ενδιαφέροντος και ο σκοπός της είναι να παρέχει περιεχόμενο για αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος καθώς επίσης θεματικές διαδρομές, τα προϊόντα και τους παραγωγούς της πόλης και με απότερο σκοπό την αναβάθμιση εμπειρίας τους συμπόλους.